Double με τον Αστέρα Βάρης. Άλλη μια μεγάλη και ιστορική επιτυχία, όπως και πέρσι τα έχεις καταφέρει με τη Μαρκό. Τι σημαίνει αυτές οι επιτυχίες για σένα προσωπικά και πώς βλέπεις από εδώ και πέρα το ομοθετικό σου μέλλον? Σίγουρα μια κατάκτηση πρωταθλήματος με τη Μαρκό και κατά έπειτα η κατάκτηση του Double με τον Αστέρα Βάρης σημαίνουν πάρα πολλά και σε προσωπικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο. Φέτος ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά από όλες τις απόψεις. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Μπορεί να κατακτήσαμε το πρωτάθλημα θεωρητικά εύκολα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν εύκολο. Όσον αφορά το κύπελο, καλό θα ήταν να κριθεί στο κύπεδο και όχι μέσω κλήρωσης. Παρ' όλα αυτά, να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το τεχνικό team, τους συμπαίκτες μου και όλο το υπόλοιπο προσωπικό της ομάδας. Για τη νέα σεζόν έχετε κάνει κάποια σχέδια, κάποιες συζητήσεις με την ομάδα και τι θέλεις εσύ ο ίδιος? Προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος σε αυτή την ομάδα. Προτεραιότητά μου θα ήθελα να μείνω εδώ στον Αστέρα. Δεν έχω κάνει ακόμα συζήτηση. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα βρεθώ και θα μιλήσω με τους ανθρώπους της διοίκησης. Γενικά, πώς βλέπεις τη ΓΑΜΑ Εθνική και αν πιστεύεις ότι είναι ανταγωνιστική όσο πρέπει και τι μπορούσε να κάνει ο Αστέρας αν έπαιζε από φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί πολλοί λένε ότι είχε ομάδα που μπορούσε να παίξει πολύ καλά κιόλας σε αυτή την κατηγορία? Φέτος η ομάδα έχει πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι έχουν την εμπειρία από ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε σίγουρα πιστεύω θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνική, διότι γνωρίζω τις περισσότερες ομάδες, ακόμα και τα παιδιά. Με τους περισσότερους που είμαι και φίλος, με τη Μαρκό ή από την Παλίνη. Για τον χρόνο σίγουρα είναι μια παραπάνω κατηγορία, έχει παραπάνω υποχρεώσεις. Δεν θεωρώ ότι όμως έχει μεγάλη τεράστια διαφορά από το τοπικό της Αψανά.